Μετά τα τριαντάρια και την αποπνικτική λόγω της Αφρικανικής σκόνης ατμόσφαιρα, το σκηνικό του καιρού αποκαθίσταται σε ολόκληρη την Κρήτη. Οι θερμοκρασίες διαμορφώνονται από χθε κοντά στους 23 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο οι συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων, αν και μη ορατέ, διατηρούνται σε επίπεδα που προκαλούν δυσφορία σε ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα. Θα συνεχίσει και μια μεταφορά αέριων ρήπων από αιωρούμενων σωματιδίων, μάλλον από τις βόρειες ακτές της Αφρικής, σε μορφή βέβαια σκόνης, την οποία οπτικά δεν θα την αντιλαμβανόμαστε, παρόλα αυτά οι συγκεντρώσεις θα παραμένουν σε επίπεδα τα οποία θα είναι ενδεχομένως είτε στα όρια είτε λίγο ελαφρότερα των θεσπισμένων ορίων. Η ε, καθηγήτρια ε, πνευμονολογία ε, του Πανεπιστημίου ε, Κρήτη, ε, Κατέρινα ε, Αντωνίου, ε, μιλώντα ε, χθε ε, στο ε, κεντρικό ε, δελτίο ειδήσεων τη Κρήτη ε, TV, σωματί... συνέστησε προσοχή στα άτομα που πάσχουν από άσθμα, χαπ και άλλα αναπνευστικά προβλήματα, εξηγώντα παράλληλα πόσο βλαβερά μπορεί να είναι τα μικροσωματίδια που συγκεντρώνονται στην ατμόσφαιρα από την Αφρικανική σκόνη. Ενσωματώνονται αυτά τα σωματίδια με αυτά που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, όπω είναι οι γύριοι, τα βακτήρια και οι μύκητε που υπάρχουν, έτσι που είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό και επικίνδυνο μείγμα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσει η ηλιοφάνεια που σε συνδυασμό με την άπνοια θα διαμορφώσουν συνθήκες ιδανικές για όσους σχεδιάζουν να εκδράμουν. Ακόμη και τις νυχτερινές ώρες ο υδράργυρος θα παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα οι άνεμοι θα είναι πολύ ήπιων εντάσεων, βορειοανατολικών μεν διευθύνσεων, αλλά η έντασή τους θα κυμαίνεται στα 2 με 3 μποφόρ, που αυτό σηματοδοτεί βέβαια και θάλασσες οι οποίες θα είναι γαλήνιες και έτσι θα δημιουργούν ένα παραδεισένιο πραγματικά τοπίο καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για το νησί. Οι θερμοκρασίε ελαφρά υψηλότερε τη εποχή και για τι βραδινέ ώρε, οι ελάχιστε, θα διαμορφωθούν σε επίπεδα τα οποία θα είναι στι περισσότερε περιοχέ πάνω από του 14 με 14 16 βαθμούς Κελσίου, άρα θα είναι ζεστές θα λέγαμε οι βραδιές. Ο Μάρτιο, σε όλη τη διάρκεια του και με αποκορύφωμα στην εκπνοή του, έδειξε το καλοκαιρινό πρόσωπό του με θερμοκρασίε που ξεπέρασαν του 30 βαθμού σε πολλέ περιοχέ τη Κρήτη. Βέβαια, αυτό ήταν απόλυτα, θα λέγαμε, δικαιολογημένο από πλευρά μετεωρολογική εξαιτία του ότι υπήρχε το αίτιο. Θερμή, έντονα θερμή εισβολή από τα νότια, με του νοτιάδε να επικρατούν στο νησί και μάλιστα καταβατική στο βόρειο, στα βόρεια τμήματα του νησιού, είχαν σαν αποτέλεσμα να ανεβάσουν σε αυτά τα πολύ υψηλά επίπεδα τη θερμοκρασία. Ο Απρίλιο θα μπει επίση με καλοκαιρινή διάθεση, μια και μια νέα θερμή εισβολή αναμένεται να ανεβάσει και πάλι τον υδράργυρο σε επίπεδα. Ενδεχομένως να δούμε και πάλι θερμοκρασίες πάνω από τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, συνεχίζοντας και κορυφώνοντας και τη μεταφορά αέριων αε, 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 σωματιδίων από τις βόρειες ακτές της Αφρικής. Με καλοκαιρία και ασθένεις ανέμους αναμένεται να κυλήσει η επόμενη εβδομάδα.